Κύριε Λαζάρου, θέλαμε να σας έχουμε πάρα πολύ κοντά μας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για το πώς εξελίσσεται και γίνεται πια το τοπίο σε σχέση με την εστίαση και τα καινούργια μέτρα που συζητάμε ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 15 Ιουλίου στους κλειστούς χώρους, σωστά? Σωστά. Τι γίνεται, τι σας έχουν πει, ποια ενημέρωση έχετε και θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη για το θέμα. Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν για να νιώσουμε μια ασφάλεια όλοι. Εγώ έχω πιστεί ότι μόνο με τον εμβολιασμό μπορείς να νιώσεις μια σιγουριά, όσο γίνεται αυτό. Από την άλλη, το σύμφωνο με το μέτρο, οι καθήμενοι στους χώρους και με αποστάσεις, είδατε τι γίνεται, τα πράγματα ξεφύγανε μέσα σε 5 μέρες. Είναι καλοκαίρι, θέλουμε να γλεντήσουμε, θέλουμε να χορέψουμε, θέλουμε να διασκεδάσουμε, θέλουμε να ψυχαγωγηθούμε. Και μην ξεχνάτε τη βαριά ψυχολογία που έχουμε όλοι μας μέσα από το 7μηνο αυτό που είμαστε κλειδωμένοι στα σπίτια μας. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Είναι εφαρμόσιμο σαν μέτρο, κύριε Λαζάρου, δηλαδή. Εσείς πόσα τραπέζια έχετε, πόσοι άνθρωποι καθήμενοι μπορούν να χωρέσουν μέσα στο κλειστό χώρο του μαγαζιού σας και πόσοι θα πρέπει να είναι με τα καινούργια μέτρα? Κοιτάξτε, στο Βαρούργο δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα χώρου, γιατί είναι αρκετά μεγάλη χώρη, είναι πολύ χώρος. Είναι η ταράτσα, είναι η έθριη χώρη, είναι η εσωτερική χώρη. Το πρόβλημα δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είναι τα μαγαζιά, τα μικρότερα, οι συνάδελφοί μου. Είναι τα μαγαζιά που περνάει ο περαστικός και κάθεται, δεν κλείνει ρεζερβέ. Σωστά. Στα δικά μας μαγαζιά που θα κλείσει ο άλλος το τραπέζι, θα γίνει μια ερώτηση αν είναι εμβολιασμένος, θα τακτοποιηθεί πριν καν έρθει στο μαγαζί. Θα έχει δοθεί η λύση το που θα καθίσει. Το πρόβλημα είναι στα μαγαζιά αυτά, στο κέντρο της Αθήνας, στα νησιά. Σωστό, σωστό, στην πλάκα, στα νησιά, βέβαια. Ναι, που περνάει ο επισκέπτης, ο τουρίστας, είτε είναι εισαγόμενος στο τουρισμός, είτε είναι εγχώριος, περνάει από ένα ταβερνάκι, από ένα τραπέζι που και κάθεται. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα, το ότι θα πάει ο σερβιτόρος να ζητάει στο πιστοποιητικό του εμβολιασμού, εκεί θα υπάρχει μια διένεξη, θα αργήσουμε λίγο να το συνηθίσουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, τι να σας πω, διαβάζω και τις δηλώσεις του κ. Τζανάκη. Πάντως, εγώ έχω πιστεί ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Τώρα, γιατί αυτό παρέχει μια ασφάλεια. Θα δοθεί όμως λύση με τον εμβολιασμό, κύριε Λαζάρου, ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί είναι και ο τζίρος των μαγαζιών και ξέρω 2 μαγαζάτορες στο Βόλο, επιχειρηματίες, που έχουν τσιπουράδικα, αλλά δεν έχουν χώρο έξω, είναι μέσα. Και δεν μπορούν. Οι αποστάσεις είναι πολύ λίγες. Να πληρώσει τι, το ΙΚΑ, το ΦΠΑ του, τους υπαλλήλους του, τους μάγειρες. Πώς θα βγει αυτό? Ακόμα και να έχεις και εμβολιασμένους μέσα. Γιατί κρατάς αποστάσεις. Μισό λεπτό. Γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται. Έχουν βάλει τις κοινωνικές ομάδες να συγκρουστούμε μεταξύ μας. Σωστό. Πιστεύετε ότι ένας διχασμός στον κόσμο, σωστό, βέβαια. Εσύ πιστεύετε ότι ένας εμβολιασμένος θα θελήσει να μπει σε ένα μαγαζί εσωτερικού χώρου που θα έχει μέσα και αναβολία σου? Όχι. Όχι. Οπότε είναι καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ λογικό για να προστατεύσει τον εαυτό του, έχει πάει να κάνει το εμβόλιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και έναν προβληματισμό. Ποιοι θα πούνε και ποιοι θα θελήσουν να πούνε. Εσείς το ερώτημα που θα θέσει, ας πούμε, η κυβέρνηση να επιλέξουν οι μαγαζάτορες αν τα καταστήματά τους θα είναι COVID-free ή μεικτά καταστήματα, θεωρείτε ότι? Ποια θα είναι η απάντηση των περισσότερων? Δηλαδή, θα πάει ένας μαγαζάτορας να πει ότι το δικό μου θέλω να είναι COVID-free, να έρχονται μόνο εμβολιασμένοι, ναι, άνθρωποι. Ή για να μην χάσουν τον κόσμο τους, θα πούνε ότι βάζω και ανεμβολιαστούς μέσα, αφού έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τα απαραίτητα χαρτιά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Όπως έκανε με το τσιγάρο. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Τέλος. Για να μπει σε έναν εσωτερικό χώρο πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Όχι, δεν είναι έτσι όμως, κύριε Λαζάρου, γιατί εγώ δεν έχω εμβολιαστεί. Ο άντρας μου έχει εμβολιαστεί. Και τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα τρώμε χωριστά, θα βγαίνουμε έξω, ο ένας θα πηγαίνει από εδώ και ο άλλος θα πηγαίνει από εκεί, ή θα κάθομαι εγώ στο σπίτι μου? Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι ρατσιστικό. Μισό λεπτάκι, γιατί μπαίνετε σφήνα στην κουβέντα μας. Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό ο διαχωρισμός από τους εστιατόρες. Είναι δύσκολο. Δεν θα το δεχτούν και οι ίδιοι οι πελάτες αυτό. Σας είπα και πριν. Εσείς πιστεύετε ότι ο εμβολιασμένος θα δεχτεί να μπει σε ένα χώρο με ανεμβολίαστους? Όχι. Δεν θα μπει. Δεν θα μπει. Άρα το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα. Γιατί όμως? Πρέπει να πάρει μια απόφαση και να είναι σαφής η θέση της κυβέρνησης. Τι θέλει εμβολιασμένος? Εμβολιασμένος. Πρέπει να το βγει. Μην βάζει
τους εστιάτορες να κάνουν την αστυνόμευση στην είσοδο του μαγαζιού. Και απομονώνει άλλες κοινωνικές ομάδες. Είστε ένας μεγάλο, είστε μεγάλος εστιάτορας. Έχετε έρθει σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας εστιάτορες να βάλετε μία γραμμή και να εξηγήσετε κι εσείς ενδεχομένως στην κυβέρνηση πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να μην γίνει. Δεν μπορούν, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να χωριστούν οικογένειες, κουμπάρι, ξαδέρφια, αδέλφια. Όπως επίσης, ο δικός σας επανειλημμένα. Κύριε Λαζάρου, ο δικός σας ο τζίρος, ακούστε με λίγο. Ήδη πέρασε το lockdown. Πέρασατε μαύρες μέρες, εσείς, οι εργαζόμενοι σας και όλοι μας. Τώρα, με αυτά τα μέτρα, ευελπιστείτε ότι ο τζίρος σας θα αυξηθεί, θα σταθεροποιηθεί, θα βγάλετε ένα μεροκάματο, θα μπορείτε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Ή θα πληρώνετε. Σου λέει ότι στα δικά τους μαγαζιά, στα εστιατόρια που γίνεται κράτηση των τραπεζιών, ο έλεγχος μπορεί να συμβεί και όντως μπορεί να συμβεί, παιδιά. Και πριν έρθει και κάνω πελάτη στο μαγαζί. Το ρωτάς και στο τηλέφωνο. Αυτό που ευελπιστούμε είναι να παραμείνουμε ανοιχτοί. Γι' αυτό θέλουμε. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εργαζομένων. Δεν έχουμε εργαζόμενους. Τα παιδιά των 28-35 χρόνων αλλάξανε κατεύθυνση. Ένας άνθρωπος που στα 32 του χρόνια καλείται να πάρει τη ζωή στα χέρια του και έμεινε αρκετό καιρό σε αναστολή, άλλαξε κατεύθυνση, έφυγε από το χώρο της εστίασης για των επισητιστικών επαγγελμάτων. Έχει πάει σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Αυτή τη στιγμή, αν βγείτε στην αγορά να ζητήσετε εργαζόμενο, είτε στο σέρβις είτε στην κουζίνα, δεν θα βρείτε. Βέβαια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που εμείς θέλουμε είναι να μείνουν τα μαγαζιά μας ανοιχτά για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να ξανακλείσουν τα μαγαζιά. Θα είναι ολέθριο. Δεν θα ξανανοίξει σχεδόν κανένας. Πρέπει όμως και γιατί... Βλέπετε ότι μέσα σε 5 μέρες φτάσαμε τα 2.000 κρούσματα. Ακούγοντας τους ειδικούς ότι πάμε για τα 3.000 κρούσματα. Τώρα, αν έχουμε διασωληνωμένους και αν έχουμε θανάτους γιατί αγαπάει περισσότερο τις μικρές ηλικίες, ίσως εκεί αντέξουμε κάπως το σύστημα το υγειονομικό. Πρέπει να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Τώρα, τι λύσεις θα δοθούν, στην πράξη θα φανεί. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα καλά. Και να τα ξαναπούμε με πιο... Με υγεία. Με υγεία πρωτίστως. Και να τα ξαναπούμε με πιο έτσι ευείωνα νέα. Και μακάρι. Καλύτερη διάθεση.